Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και χειροκρότησε θερμά χθες την υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, στην κεντρική προεκλογική της συγκέντρωση στην αίθουσα Φουγάρο του Κτηριακού Συγκροτήματος Αθηνά. Ευχαριστώ καθέναν από εσάς για την τιμή που μου κάνετε να δηλώσετε με την παρουσία σας τη στήριξή σας σε έναν νέο άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο που δεν προέρχεται από κανένα πολιτικό τζάκι, που δεν στοχεύει σε καμία καρέκλα, αλλά κατέθεσε σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό στίβο που λέγεται πολιτική για να προσφέρει. Η απόψινή εκδήλωση αποτελεί το επιστέγασμα των επαφών και των συναντήσεων του τελευταίου μήνα, που οργώνω τον ομό Ηρακλείου για να φτάσω σε κάθε γωνιά, να ακούσω όλους τους πολίτες. Ως νέος άνθρωπος, φιλοδοξώ να αποτελέσω τη φωνή του κάθε πολίτη που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πολλά και ζητά να κατακτήσει ξανά. Φιλοδοξώ να αποτελέσω το πρόσωπο που θα εμπνεύσει. Φιλοδοξώ να είμαι όχι η Βατσινά, αλλά η Ελένη. Μία από εσάς. Η υποψήφια βουλευτής, μιλώντας για την ανάγκη αλλαγής, ανέτρεξε στη δεκαετία του 80, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο φωτεινή περίοδο της νεότερης ιστορίας Ελλάδας, κάνοντας συχνά αναφορές στις αξίες και τις αρχές του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, που όπως τόνισε μπορεί και μέχρι σήμερα να δείχνουν το δρόμο της ουσιαστικής πολιτικής για τον συνάνθρωπο. Πώς θα βγούμε από την κρίση, πώς θα φέρουμε την ανάπτυξη, πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά μας στη χώρα μας, πώς θα κερδίσουμε ξανά την αξιοπρέπειά μας. Εκεί εστιάζουμε εμείς, σε αυτή την αξιοπρέπεια που εγκαθίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι σημαντικό στην πολιτική να βγαίνουν νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες, άνθρωποι που έχουν όρεξη να δουλέψουν και να προσφέρουν. Μια από αυτούς τους ανθρώπους είναι και η Ελένη Βατσινά. Πραγματικά ένας άνθρωπος ορεξάτος να προσφέρει για τη χώρα. Μιλώντας στους παρευρισκόμενους με λόγο ευθύ και αποφασιστικό, η 30χρονη επιχειρηματίας αναφέρθηκε σε όσα χάθηκαν την περίοδο των μνημονίων, αναφερόμενη και στο χαμόγελο που ο Έλληνας και ο κριτικός έχουν στερηθεί και που επιβάλλεται με την ψήφο τους οι πολίτες να ανακτήσουν. Στέκομαι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, αγρότη, δίπλα στις γυναίκες που παλεύουν να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους. Στέκομαι στο πλευρό κάθε νέου ανθρώπου που βλέπει τα όνειρά του να απομακρύνονται και τις επιλογές του να περιορίζονται σε υποαπασχόληση, χαμηλές αμοιβές ή εξωτερικό. Η Ελένη Βατσινά είναι μια νέα γυναίκα, συγκροτημένη, δυναμική, είναι μια φρέσκια υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο. Της εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη, τη χρειάζεται ο νομός, τη χρειάζεται το κοινοβούλιο. Η κυρία Βατσινά, περιγράφοντας ένα πλαίσιο των προτάσεων που κρίνονται απαραίτητες την επόμενη μέρα για να επανέλθει η χώρα σε πορεία ανάπτυξης, μίλησε για τη νεοφυή και νεανική επιχειρηματικότητα με μείωση της φορολογίας, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της παροχής κινήτρων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημόσια υγεία, το κοινωνικό κράτος, τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και την ουσιαστική προοπτική που μπορεί να έχει η χώρα, στηρίζοντας τους ανθρώπους της. Από τα σχολεία για τα μικρά παιδιά, τις ευκαιρίες για τους νέους, εργασία για μεγαλύτερους, στήριξη της γυναίκας και σεβασμό στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δώστε μου τη δύναμη να αποτελέσω τη δική σας φωνή. Φίλες και φίλοι, λένε ότι παρέες κάνουν και τις επιτυχίες. Και εγώ σε αυτή την προεκλογική διαδρομή γνώρισα ανθρώπους που μου άνοιξαν την πόρτα τους. Με υποδέχτηκαν, μου χαμογέλασαν, με αγκάλιασαν. Συνάντησα ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μου τα προβλήματά τους και άκουσαν όσα είχα να τους προτείνω. Σε αυτή τη διαδρομή των τελευταίων μηνών, από τη στιγμή που αποφάσισα να κατέθεσω στο στίβο των εκλογών, ως και σήμερα έκανα μια καινούρια, μεγάλη παρέα, με την οποία φιλοδοξώ να πορευτώ ως την κάλπη, αλλά και την επόμενη ημέρα. Με αυτή τη μεγάλη παρέα φιλοδοξώ να καταφέρουμε να χτίσουμε την επιτυχία της Κυριακής. Σας ευχαριστώ.